προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα διοικητικά δικαστήρια και με ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ στοχεύουν να ανατρέψουν το νέο σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η Συντονιστική Επιτροπή των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Επιστημόνων, Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 17 Ιουνίου για την ακύρωση της πρώτης απόφασης που εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ και καθορίζει τη διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος. Μάλιστα, προτείνει στα μέλη της πανελλαδική αποχή από τα καθήκοντά τους και συγκέντρωση εκδήλωση την ίδια ημέρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις. Η θέσπιση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι ένα ιδιαίτερα επαχθές και άδικο μέτρο που οδηγεί κατά παράβαση του Συντάγματος στον αφανισμό χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Στη Συντονιστική Επιτροπή μετέχουν οι εκπρόσωποι της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, της ΓΕΣΕΒΕ και επιμέρους συνδικαλιστικών φορέων επαγγελματικών κλάδων, που από την αρχή είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στον νόμο, κάνοντας λόγο για μια οριζόντια και άδικη φορολογική επιβάρυνση, αλλά και στον τρόπο εφαρμογής του ελέγχου όπως αυτός προβλέπεται. Στην προσφυγή συμμετέχει και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων, εκπροσωπούμενη από τη ΓΕΣΕΒΕ, με τον πρόεδρο Σπύρο Μπέκα να σημειώνει πως ήδη από τις φορολογικές δηλώσεις φαίνεται πως ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να καταβάλουν πολύ υψηλότερο φόρο, ενώ διαπιστώνονται και μεγάλες αποκλήσεις, κάνοντας λόγο για αδικίες. Σε απειλεί ευθέως, ανοίγοντας λογαριασμούς όχι μόνο των ίδιων, της οικογένειάς τους και των παιδιών τους, βλέποντας την τελευταία πενταετία που μπορεί να πάει έως και δεκαετία. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μια άμεση απειλή για το αν μπορούν να πάνε για την μη εφαρμογή των τεκμηρίων ή όχι. Εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εμείς εκπροσωπούμε από την Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ελλάδος, φυσικά όλοι και Δικηγορικό Σύλλογο και διάφοροι άλλοι φορείς, πλέον έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την νομιμότητα όλου αυτού του τρόπου φορολόγησης των φυσικών προσώπων, των ατομικών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα άδικο οριζόντιο μέτρο που από μόνο το οριζόντιο δείχνει την αδικία που υπάρχει. Ήδη το έχουν σε συνεργασία η ΓΕΣΕΒΕ με τους υπόλοιπους φορείς και με το κάλεσμα που έκανε και στη συνάντηση με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, και ένα συνταγματολόγο ακόμα, όλοι μίλησαν για την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Κύριε Μπέκα, τώρα επειδή ξεκίνησαν και οι δηλώσεις, βλέπετε αυτά που φοβόσασταν όταν μιλούσατε για αυτό το μέτρο, με την έννοια ότι θα κληθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώσουν πολύ μεγάλα ποσά που δεν τα είχαν υπολογίσει? Ακριβώς έτσι είναι. Βλέπουμε ότι τα ποσά είναι μεγάλα και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι το 5% της διαφοράς του τζίρου, το μέσο όρο δηλαδή του τζίρου στα, ανάλογα με τον κωδικό δραστηριότητα του καθενός, βλέπουμε ότι ποικίλει και διαφέρει και βλέπουμε μεγάλες διαφορές. Εκεί θα δουν και οι ίδιοι οι επαγγελματίες που έχουν ατομική επιχείρηση τις διαφορές που βγάζει όχι μόνο το τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού, όχι μόνο το 10% του μισθολογικού κόστους, αλλά και το 5% της διαφοράς του τζίρου. Εκεί θα είναι τα μεγαλύτερα ποσά. Βλέπουμε να αγγίζουν, να φτάνουν ακόμα και στις 50.000. Βλέπουμε ποσά που να φτάνουν ακριβώς στο όριο. Εκεί δηλαδή θα είναι το αποκορύφωμα όλο αυτό που συμβαίνει και αδικία όλο αυτό που βλέπουμε. Το ζήτημα αυτό βέβαια δεν είναι το μόνο για το οποίο οι φοροτεχνικοί λογιστές εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικά για το θέμα των φορολογικών δηλώσεων, η αντιπαράθεση συνεχίζεται, με τον κύριο Μπέκα να σημειώνει πως τελικά ο διαθέσιμος χρόνος για την υποβολή όλων των δηλώσεων δεν ξεπερνά τους 3 μήνες. Βλέπουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών που, να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ότι από 1 Ιουνίου ξεκίνησε η ηλεκτρονική τιμολόγηση για B2G συναλλαγές, για τιμολόγηση που αφορά επιχειρήσεις προς την κυβέρνηση, ειδικά προς Δήμους, και όσοι έχουν νέες συμβάσεις πλέον θα πρέπει να μπουν σε πάροχο και να είναι πάνω από 2.500 ευρώ. Ένα επιπλέον στοιχείο που έχει προσθεθεί από 1/6. Η εφαρμογή του πόθεν έσχες που λήγει 36, έχει ανακοινωθεί εδώ και 6 μήνες η ημερομηνία λήξης, δεν έχει ανοίξει ακόμη και αφορά το 2022. Αυτά όλα δεν έχουν γίνει. Συνεχίζουμε ότι οι κάτοχοι των ERP, αυτοί που τιμολογούν δηλαδή από ηλεκτρονικό πλούσιο και έχουν μια τιμολογέρα, περιμένουν τη διασύνδεση και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η κατάσταση.
από το Εργάνη, από μία εβδόμου, ο εμπορικός ο κόσμος και διάφορες επιχειρήσεις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μπαίνουν στην κάρτα εργασίας. Λοιπόν, σκεφτείτε όλα αυτά, αν προσθέσουμε το My Data που ήδη τρέχει και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που είναι στα σκαριά να βγει στο επόμενο διάστημα, βλέπουμε ένα Υπουργό Οικονομικό να μένει ότι 26 εβδόμου λίγουν τα φυσικά πρόσωπα και 28 έκτου λίγουν οι φορολογικές δηλώσεις για τα νομικά πρόσωπα, δεν γίνεται. Έχει δημιουργήσει ένα χάος και στους λογιστές και στις επιχειρήσεις. Κάποια στιγμή κάποιος θα πρέπει να του πει να σταματήσει, είτε από την ίδια την κυβέρνηση, είτε οι φορείς θα πρέπει να του δώσουν να καταλάβει ότι πλέον αυτό το χάος πρέπει να σταματήσει άμεσα και να δοθεί νέα ημερομηνία λήξης των φορολογικών δηλώσεων. Διότι κάθε χρόνο ήταν πεντάμινη διάρκεια, φέτος έχουμε μόνο 3 μήνες. Αυτό το λέει από μόνο του.